Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Γιάννης Χαρονίτης, πρόεδρος του τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου και μέλος της Επιτροπής Φορέων κατά της Υδρόλυσης των Χημικών στη Μεσόγειο. Κύριε Χαρονίτη, χαίρετε. Καλημέρα σας, κύριε Ζηράκη, χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση σε εσάς, στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση. Η Επιτροπή ετοιμάζει μία ακόμη διαμαρτυρία για τα χημικά. Αυτή τη φορά μάλιστα θα είναι εν πλώ η διαμαρτυρία. Ακριβώς. Ετοιμάζουμε μία διαμαρτυρία, ετοιμάζουμε την Κυριακή του Θωμά να κινητοποιηθούμε από τα Σφακιά μέχρι τη Γάβδο, ναι, με φουσκωτά σκάφη και αλλιευτικά τα οποία έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής συμμετοχή. Ναι. Έτσι ώστε να διαμαρτυρηθούμε, να κάνουμε μια ανθρώπινη τρόπον την αλυσίδα, ναι, να διαμαρτυρηθούμε ότι δεν θα αφήσουμε αυτή τη διαδικασία να γίνει στη θάλασσα της Μεσογείου, αντιδρούμε, ναι, είμαστε κάθετα αντίθετοι, ακόμα και ο Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης πρακτικά μας δικαίωσε με τη δήλωση. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Θέλω να ρωτήσω πότε θα γίνει αυτή η διαμαρτυρία. Θα γίνει την Κυριακή του Θωμά στις 27 του Απριλίου. Κυριακή του Θωμά. Η εκδήλωση γίνεται προφανώς μετά τις πληροφορίες ότι την ημέρα εκείνη ξεκινά η διαδικασία υδρόλυσης των χημικών. Ακριβώς, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ουσιαστικά εκείνη την ημέρα θεωρητικά θα αποπλέψει το καράβι. Ξεκινάει η διαδικασία. Ναι, ναι. Θα αποπλέψει για να πάει στον τελικό του προορισμό. Ναι. Θεωρητικά βέβαια πάντα, καθώς δεν έχουν ακόμα συγκεντρώσει τις απαραίτητες ποσότητες των χημικών. Ναι. Καθώς και οι Σύριοι με το να βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση βρίσκουν την ευκαιρία να χρησιμοποιούν αρκετά χημικά. Ναι. Δυστυχώς. Εναντίον των ίδιων των συμπολιτών τους, ναι, το οποίο είναι και στενάχωρο και μια πράξη η οποία πραγματικά απέχει πάρα πολύ από οποιαδήποτε μορφή αντιπαράθεσης μπορεί να διανοηθεί κανείς. Ναι. Ακριβώς όμως αυτές οι ενέργειες έχουν καθυστερήσει και την όλη διαδικασία. Η φημολογούμενη ημέρα είναι 27 του Απρίλη. Παρ' όλα αυτά εμείς δεν μένουμε στις ημέρες, ναι, και θα εντείνουμε και τις τις αντιδράσεις μας. Δεν μου λέτε πόσα σκάφη θα συμμετέχουν σε αυτή την πρωτότυπη διαμαρτυρία. Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχει κλείσει νούμερο και δεν έχω κάποια σαφή εκτίμηση, καθώς ναι, την οργάνωση, ας το πούμε, περισσότερο την έχουν αναλάβει από το Δήμο Σφακίων, ναι, καθώς εκεί θα μας υποδεχτούν. Μέχρι στιγμές είναι κάποια σκάφη εδώ από το Ηράκλειο τα οποία θα φύγουμε να πάμε στα Σφακιά, αλλά δεν έχουν κλείσει. Ακόμα μαζεύουμε συμμετοχές, αλλά έχουμε ένα ικανοποιητικό αριθμό. Αν έχουμε και δεδομένη την απόσταση που είναι να φύγει από το Ηράκλειο κάποιος να πάει στα Σφακιά, ναι, και το κόστος της μεταφοράς και τα καύσιμα τα οποία θα χρειαστεί το φουσκωτό μέσα στη θάλασσα, ναι, δεδομένων όλων αυτών των συγκυριών είναι ικανοποιητική μέχρι τώρα η συμμετοχή. Μέχρι τώρα. Ναι. Πείτε μου, στην εκδήλωση αυτή θα συμμετέχουν μόνο σκάφη ή προγραμματίζεται παράλληλα και κάποια άλλη εκδήλωση? Θα είναι και ουσιαστικά δεν θα είναι μόνο τα σκάφη, αλλά είπαμε ότι και στο λιμάνι όσοι θέλουν και δεν μπορούν να επιβαστούν σε σκάφη ή δεν επαρκούν τα σκάφη για να επιβαστούν, ναι, μπορούμε να κάνουμε και μία μίνι εκδήλωση εκεί με τη συνεργασία του Δήμου Σφακίων, ναι, ο οποίος έχει προθυμοποιηθεί να κάνει μία εκδήλωση. Όχι βέβαια στα πρότυπα του Αρκαδίου, ναι, αλλά μια εκδήλωση ότι και όποιος πάει δεν θα μείνει ουσιαστικά αμέτωχος. Μάλιστα. Λοιπόν, την Κυριακή του Θωμά, η πρωτότυπη αυτή διαμαρτυρία, θα ήθελα την άποψή σας και για ένα άλλο θέμα. Υπήρξε άλλη μια εξέλιξη. Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβίβασε την αναφορά που καταθέσατε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες από πράξεις και παραλήψεις κρατικών οργάνων αναφορικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Ακριβώς. Είναι η αναφορά που κάναμε στην, ναι, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπου φαίνεται πραγματικά ότι δεν είμαστε οι μόνοι που ανησυχούμε τελικά σε αυτόν τον τόπο.
ανησυχούν και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρήσει ότι είναι μια υπόθεση για το αρχείο, άρα ότι όλα καλώς είναι γενωμένα από το ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Με το να την διαβιβάσει αρμοδίως πλέον στην εισαγγελία των Πρωτοδικών Αθηνών, ναι, όπου δεν είναι και μια τυχαία εισαγγελία, είναι μια από τις σημαντικότερες της χώρας. Ναι. Ενώ σε παρεμβατικότητα που έχει, ας πούμε, καθώς είναι μέσα στην Αθήνα. Θα μπορούσε, ας πούμε, να το είχε διαβιβάσει, ξέρω εγώ, στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Αν θέλανε να κάνουν κάτι, αλλά να φαφτεί κιόλας το θέμα. Ναι. Με αυτή λοιπόν την κίνηση, ουσιαστικά αναλαμβάνουν τις θεσμικές τους υποχρεώσεις ως εισαγγελία Αρείου Πάγου, που σημαίνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο, και η εισαγγελία πρωτοδικών καλείται πλέον να διερευνήσει κατά πόσον έχουν τηρηθεί η ελληνική νομοθεσία αλλά και η ευρωπαϊκή, καθώς αυτά έχουμε ζητήσει εμείς με την αναφορά μας. Ναι. Και να αποδώσει ευθύνες για πράξεις ή παραλήψεις. Καθώς αυτό ακριβώς είναι και αυτό που τους λέγαμε, ναι, ότι πρακτικά υπάρχουν παραλήψεις πράξεων που έπρεπε να έχουν γίνει. Που είναι πολύ πιο σημαντικό από το ότι να είχαν γίνει κάποιες πράξεις που να ήταν απλά ενάντια ή το οτιδήποτε. Μάλιστα. Πάντως οι αντιδράσεις σας έπιασαν τόπο, όπως ξεκινήσατε να μας λέτε πριν από λίγο και σας διέκοψα, μέχρι και ο κύριος Βενιζέλος έθεσε θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ότι η Μεσόγειος είναι ακατάλληλη. Ακριβώς. Για την καταστροφή. Ακριβώς. Των χημικών της Συρίας. Γιατί μέχρι πριν από μερικές ημέρες άλλα ήταν αυτά που Ακριβώς. έλεγε, άλλα ήταν αυτά που δήλωνε. Ακριβώς. Μέχρι πριν μερικές μέρες μας κουνούσε και το δάχτυλο ότι θα είμαστε εμείς οι υπέτειοι για τον ελληνικό τουρισμό αν δεν πάει καλά φέτος. Ναι. Στην τελευταία του δήλωση είπε ότι όντως ενέχει κίνδυνο για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Δεν είπε μόνο για τον ελληνικό, αλλά του διεύρυνε κιόλας, ναι, για τον μεσογειακό τουρισμό. Mm-hmm. Πραγματικά, και ας μην γελιόμαστε, ακόμα και όλα να πάνε καλά. Ναι. Στα blog και όλα αυτά, στα διαδίκτυα, ναι, ποιος θα ελέγξει τον οποιοδήποτε που θα βγει και θα πει ότι υπάρχει επικίνδυνη διαρροή, και ας, ναι, μην υπάρχει, ποιος, ναι, θα τον ελέγξει και θα δημιουργήσει συνθήκες πανικού. Μάλιστα. Εγώ σας πάω τώρα σε ένα υποθετικό σενάριο, ναι, το οποίο, ναι, είναι, ναι, όμως εφικτό. Ναι. Προφανώς και θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα αν υπάρξει οποιαδήποτε διαρροή. Έτσι, και όχι, ναι, ένα υποθετικό σενάριο. Το οποίο όμως και αυτό είναι ένα σενάριο. Εφόσον δεν παρέχονται οι εξηγήσεις για το πώς θα γίνει η διαδικασία, για το ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ποια είναι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τι σκοπεύουν να κάνουν σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Απλά μας λένε ότι δεν θα πάει κάτι στραβά. Αυτή είναι η πάγια θέση όλων όσων έχουμε μέχρι σήμερα συνομιλήσει από κρατικούς φορείς, βασικά στο ελληνικό κοινοβούλιο που μιλήσαμε, αλλά και με τον ίδιο τον Βενιζέλο και οι ίδιες οι δηλώσεις που κάνει, αλλά και οι δηλώσεις που κάνανε. Ναι. Η Υπουργοί Εξωτερικών των υπολείπων κρατών, μάλιστα, των εμπλεκομένων, είπαν ότι, ότι εκτιμούν οι ειδικοί μας επιστήμονες ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά από το εκτιμώ μέχρι το δεν θα υπάρξει. Μάλιστα, μέχρι βέβαια το εγγυώμαι. Μάλιστα, κύριε Χαρονίτη, η Επιτροπή Φορέων ετοιμάζει και άλλες πρωτοβουλίες και άλλες διαμαρτυρίες εν ώψη της έναρξης της διαδικασίας υδρόλυσης των χημικών. Βεβαίως, ήδη διενεργούμε, στέλνουμε επιστολές μαζικά σε επιμελητήρια της Μεσογείου, όπως επίσης και στην Ευρωπαία Επίτροπο για θέματα θαλασσών και αλίας, την κυρία Δαμανάκη. Ναι. Προετοιμάζουμε μια παράσταση στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ακριβώς με την ίδια λογική όπως κάναμε την αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Καθώς θεωρούμε ότι πλέον από τη στιγμή που ξεκίνησαν να το ακούνε και στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν μπορούμε να σταματήσουμε εδώ. Βεβαίως οφείλω να πω ότι ήδη και από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ και με τη Βουλή, όσο και αν προσπάθησαν να το αποσιωπήσουν, το ότι έγινε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, ότι μετήχαμε, ότι μας έχουν πάρει από διάφορες περιοχές της Ελλάδος, όπως χτες με πήραν εμένα προσωπικά από τα Κύθυρα, αλλά ξέρω ότι έχουν πάρει και από την Καλαμάτα.
και μας ζητάνε πώς μπορούμε να τους συντονίσουμε και να τους ευαισθητοποιήσουμε όπως έχουμε ευαισθητοποιηθεί εμείς εδώ. Μάλιστα. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία τώρα ξεκινάει το μεγάλο και δύσκολο κομμάτι της και εμείς θα το παλέψουμε με όλες τις δυνάμεις μας για να μην αφήσουμε να γίνει αυτή η διαδικασία στη Μεσόγειο. Μάλιστα. Κύριε Χαρονίτη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να σας ευχηθώ και σε εσάς καλή Ανάσταση και ό,τι επιθυμείτε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.